που ήμασταν καλά οργανωμένοι και με καλή διάθεση και να, να πιέσουμε και να μιλήσουμε και να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, να μπορέσουμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Σίγουρα με αφήνει ικανοποιημένο αρκετά, γιατί είναι και η πρώτο ουσιαστικά επίσημο παιχνίδι, που πάντα τα επίσημα παιχνίδια δεν έχουν καμία σχέση με τα φιλικά και είναι ένα ερωτηματικό για τους προπονητές, πάντα. Ο Διονύσης Βασίλας. Κάνουμε κάποιο παιχνίδι. Είναι εκλογικό. Είχαμε μιλήσει και χθες ότι κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτές τις 6 εβδομάδες για να είμαστε σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση στο σημερινό παιχνίδι. Εκείνο που δεν μπορούσαμε να ξέρουμε, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε, είναι αν πώς αυτό το πράγμα θα είναι όσον αφορά το σκορ παιχνιδιού και νομίζω ότι σήμερα κάναμε και ένα καλό παιχνίδι, έχουμε και ένα καλό σκορ και ήταν, θα έλεγα, σημαντική μέρα, σημερινή μέρα ήταν ιδανική μέρα για μας όσον αφορά το πρώτο παιχνίδι. Άλλη ερώτηση για τον κύριο Ιβάνοβιτς. Νίκο. Ναι, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι σχήμα λόγου, το έχω τονίσει πολλές φορές. Επειδή είναι διακυβεύεται πολλά πράγματα, είναι τα παιχνίδια του Champions League. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι έχουμε να κάνουμε με σοβαρές ομάδες και η Ντνιέπρο είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Σήμερα τα πράγματα ήταν ιδανικά όλα για μας. Και αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε, επειδή σεβόμαστε απόλυτα την Ντνιέπρο, θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσγειωμένοι και θα πρέπει να βελτιωθούμε τόσο πολύ ώστε και στο επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που ουσιαστικά θέλουμε όλοι, την πρόκληση στην επόμενη φάση. Σημερινό παιχνίδι με τα σημερινά δεδομένα όσον αφορά τα εκτός έδρας γκολ και αυτά δεν είναι, δίνουν ένα μικρό προβάδισμα, τα έλεγα, αλλά ξέρετε, σε ένα παιχνίδι μπορεί να συμβούν τα πάντα, γιατί είναι ομάδες που παίζουν απλά το Champions League, αλλά είναι καλές ομάδες και είδατε και εσείς ότι παρά μικρό λάθος σε αυτό το επίπεδο τιμωρείται. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι από όλες τις απόψεις για το επαναληπτικό παιχνίδι που θα έχουμε στην έδρα μας.